Φίλες και φίλοι, πριν λίγο σας έχω αναγγείλει την παρουσία ενός προσώπου εδώ στην εκπομπή «Με τη δύναμη της αλήθειας» που αποτελεί, όπως γνωρίζετε, όχι δημοσιογραφική εκπομπή αλλά την ραδιοφωνική εκδοχή του Think Tank ΕΑΝΟΣ, την παρουσία ενός προσώπου που αποτελεί, χωρίς καμία δόση υπερβολής, μια σπάνια οικουμενική προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα η οποία θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια του χρόνου και του χώρου από αυτές που χαίρεται κάθε Έλληνας, αλλά και κάθε πολίτης αυτού του κόσμου να χαίρεται, να συνευρίσκεται, να συγχροτίζεται, αλλά έστω και από μακριά να τον τιμά είτε η γνωριμία είτε η συμμετοχή σε όλο αυτό το πλαίσιο του έργου που παράγει και στον τομέα του, αλλά όπως θα δείτε στην πορεία της συζήτησης και στις σκέψεις του, στη φιλοσοφία του, γιατί μπορεί και από αυτό τον τομέα, από την σκέψη για τα πράγματα, για επίκαιρα και διαχρονικά ζητήματα, να εκπέμπει μηνύματα ορθού λόγου και φιλοσοφίας. Φίλες και φίλοι, σήμερα η σημαία της Κομωτινής μπορεί, με τη βοήθεια και του σκοτεινού αυτού βλοσιρού ουρανού σήμερα, να κυματίζει περήφανη, διότι αποτελεί αυτός ο άνθρωπος τέκνο της δικής μας πόλης, της Θράκης, της Ροδόπης, της Κομωτινής. Η δράση του ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδος. Γι' αυτό και σήμερα και αύριο θα πάρει μέρος σε μια πολύ σημαντική βράβευση που διοργανώνει βεβαίως μια πολύ πολύ μεγάλη εταιρεία, ένας οργανισμός που βραβεύει κάθε χρόνο πολύ μεγάλες προσωπικότητες που τιμούν την πατρίδα και τους Έλληνες στο εξωτερικό. Αυτό θα γίνει στην Ουκρανία, είναι ο Περιού ο λόγος. Δεν είναι άλλος από τον καθηγητή καρδιοχειρουργικής, που συμβαίνει βεβαίως να είναι και αδερφός μου, ο Κοφίδης ο Θεόδωρος, ο οποίος είναι και επικεφαλής καρδιοχειρουργικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Είναι πρωτοπόρος στην μικροεπεμβατική και όχι μόνο της καρδιοχειρουργικής σε όλο τον πλανήτη. Είναι ένας από τα δύο μόνο ρετά μέλη με την πρωτοπόρα δράση του. Είναι πρέσβης στη συντονιστική, στη διευθύνουσα επιτροπή της Initiative for Research and Innovation, δηλαδή της πρωτοβουλίας για έρευνα και innovation καινοτομία. Έχει κάνει μερικές από τις κορυφαίες δράσεις σε όλο τον πλανήτη. Για παράδειγμα, την μίνι επεμβατική στην καρδιά, ακούστε προσεκτικά, δεν ανοίγει στήθος, αλλά μικροεπεμβατικά για αλλαγή είτε βαλβίδων, είτε bypass και συνδυασμένων εγχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να έχω μαζί μου τον οικουμενικό αυτό Έλληνα, τον οποίο και καλημερίζω ζωντανά στο τηλέφωνο. Γεια σας κύριε Κοφίδη. Γεια σας και θερμούς χαιρετισμούς στους συμπολίτες μου. Κύριε Κοφίδη, βεβαίως όπως έχω αναφέρει μας συνδέει η προσωπική σχέση ότι είμαστε αδέρφια, αλλά να ξέρετε ότι καθόλου δεν επηρεάζομαι από την τυχαιότητα έστω αυτής της σχέσης. Είναι γεγονός ότι στην εκπομπή παίρνουν μέρος οικουμενικοί Έλληνες. Σήμερα τιμάστε στην Ολυμπία. Πώς αισθάνεστε παρακαλώ γι' αυτό? Κοιτάξτε, δεν ήταν ποτέ προαπαιτούμενο για τις συνεχείς προσπάθειές μου στον χώρο της καρδιοχειρουργικής και ο λόγος ότι διεξάγονται τέτοιες τελετές ή αποδίδονται κάποια βραβεία είναι φυσικά το κερασάκι στο κέικ, όπως λέμε, αλλά δεν απαιτούνται και σαφώς θα συνεχίσω να κοιμάμαι ήσυχος με ή χωρίς κάποιο βραβείο. Το όμως νιώθω υπερήφανος. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι όπου ίσταμαι εκπροσωπώ την πατρίδα μου, εκπροσωπώ την επιστήμη και εκπροσωπώ την Κομωτινή στη δεδομένη περίπτωση. Οπότε υπάρχουν φυσικά αισθήματα συγκίνησης που με διακατέχουν στη διάρκεια αυτής της τελετής. Κύριε Κοφίδη, και εμένα να μου συγχωρήσετε αν κάποια στιγμή, όπως και προηγουμένως, μου βγαίνει λίγο συγκίνηση στη χρειά της φωνής. Και θα ήθελα... και θα ήθελα πραγματικά έτσι να σας ρωτήσω, όλη αυτή η πορεία που ξεκινούσε το 1987 με το ταξίδι σας στη Γερμανία, με τη σταδιακή εξέλιξή σας,
και σε σταθερή πορεία συνεχή κορύφωση των δράσεών σας, ίσως ακόμα και με τα γονίδιά σας ή και την πόλη της Κομωτινής. Εξ αρχής ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου ή τα όσα έγιναν στη διάρκεια της ακαδημαϊκής μου καριέρας ότι ο κόσμος βρίσκει από εκατομμύρια ταλέντων τα οποία θέλουν ανεκμετάλλευτα. Φαινομενική έξοδος εκεί από την Ελλάδα κατέστη κάτι 30 χρόνια μετά μπορούν αξιοπρόσεκτα. Αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Κύριε Κοφίρη, κύριε καθηγητά, βλέπω εδώ και το γνωρίζω βεβαίως ότι είστε πρωτοπόρος σε όλο τον πλανήτη και μάλιστα δημιουργός και ενός εργαστηρίου παραγωγής νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται με πολύ μεγάλη έτσι, επιτυχία, παραγωγή νέων μυαλών ανθρώπων που έχουν το μεράκι να συμπαρασυρθούν μαζί σας και υπό την καθοδήγησή σας στις νέες διαδρομές της καινοτομίας. Αλλά εξηγήστε λιγάκι, τι είναι αυτό, πώς γίνεται δηλαδή περίπου επεμβατική χωρίς να ανοίγετε θώρακα και για και για τις βαλβίδες. Πόσο της εκατό αυτών των δράσεών σας συνοδεύονται από επιτυχία? Είναι πλέον τόσο συνήθις αυτή η μέθοδος? Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ότι αυτή η μέθοδος δεν είναι, δηλαδή ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 90, πρωτοπόροι χειρουργοί από τη Γερμανία άρχισαν να αποφεύγουν τη θερμοτομή και να κάνουν πλήρεις εγχειρήσεις καρδιάς, εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς, δηλαδή όπου σταματάει η καρδιά και ανοίγεται ώστε να αντικατασταθούν βαλβίδες κτλ. Από το πλάι, μέσα από μικρές τομές, με τη βοήθεια καμερών και ενδοσκοπικών εργαλείων. Το ίδιο συνέβη και πριν 30-35 χρόνια με την είσοδο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, οπότε δεν ανοίγονταν κοιλιές πλέον. Όπως καταλαβαίνετε. Ναι, κύριε Κοφίδη, δεν σας ακούμε. Μήπως... Ναι. Δεν σας ακούμε, μήπως μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο? Ναι, σημαίνοντα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Είχαμε μείνει 10 δευτερόλεπτα πριν τη διακοπή, πριν σας σταματήσω. Πείτε μας. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι τεχνικές δεν έχουν εφευρεθεί πρόσφατα. Υπάρχουν 20 χρόνια στην καρδιοχειρουργική αγορά. Απλώς η δικιά μας η δουλειά είναι να τις εκλεκτύνουμε συνεχώς, να τις βελτιώνουμε ώστε να μπορέσουν να αγγίξουν τις δουλειές και τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Η μικροεπεμβατική καρδιοχειρουργική, όπως λέγεται στον τομέα μας, η καρδιοχειρουργική ελάχιστη επεμβατότητα, συμπεριλαμβάνει μια μικρή τομή στα δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με την ρομπότ. Υπάρχουν διάφορες τάξεις μικροεπεμβατικής καρδιοχειρουργικής ή καρδιοχειρουργικής ελάχιστης επεμβατότητας. Είτε με τα χέρια, είτε με κάμερες ή ακόμη και με ρομπότ. Όπως είπα προηγουμένως, η θεραπεία, η χειρουργική της μητροειδούς βαλβίδας, για παράδειγμα, γίνεται από μια οπή 3-4 εκατοστών από τη δεξιά πλευρά του θώρακα, αυτή της αορτικής βαλβίδας από μια τομή 3-4 εκατοστών στο πρόσθετο μέρος του θώρακα, σε δεξιά, ίσως το 30-35% των ασθενών. Δεν σημαίνει αυτό ότι κάθε ασθενή επεμβατότητες. Αυτό που προσπάθησα να εγκαθιδρύσω στην κλινική του διευθύνου στη Σιγκαπούρη είναι ένα πλήρες πρόγραμμα. Δηλαδή αναγνωριζόμεθα πλέον ως των εγχειρήσεων μας γίνονται μικροεπεμβατικά με αυτόν τον τρόπο. Και η μικροεπεμβατική λοιπόν προφανώς μπορώ να υποθέσω ότι συνδυάζεται ανά πάσα στιγμή και αν χρειαστεί και με την κλασική δική σας πρωτοπορία σε πλανητικό επίπεδο, εδραιώνεται ως μία όχι απλά καλή εναλλακτική, αλλά πολλές φορές ως πρώτη επιλογή, αν δεν απατώμε. Αυτό που αποφάσισα εγώ προσωπικά ως κύριος στόχος της καριέρας μου είναι να λειτουργήσω ως ένα είδος πρέσβης της καρδιοχειρουργικής ελάχιστης επεμβατότητας. Όπως καταλαβαίνετε, μία πολύ κακή τάση που έχει ο άνθρωπος ως όν γενικότερα είναι η εντροπία. Προσπαθεί δηλαδή να μένει στα ίδια αυτό που το βολεύει. Για να προκύψει πρόοδος όμως, ο άνθρωπος πρέπει να ξεφεύγει από τα γνωστά όρια και να τολμάει να εισέρχεται σε καινούργια παιδεία. Αυτό κάνουμε και εμείς στη Σιγκαπούρη, αυτό προσπάθησα να επιβάλλω τα τελευταία χρόνια και πάμε πολύ καλά.
Αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι η ιατρική, η καρδιοχειρουργική ελάχιστης επεμβατότητας δεν είναι η carte blanche, ας πούμε, της χειρουργικής γενικότερα, δεν είναι ένα νέο είδος χειρουργικού οργασμού. Είναι μια πρακτικότατη μέθοδος η οποία μπορεί και θα αντικαταστήσει την στεγνοτομή. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Και σε αυτό πρέπει να σταθούμε, πιστεύω. Το κύριο πλεονέκτημά της είναι φυσικά η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει ο οργανισμός, αναρρώνει ο ασθενής. Όταν μετά από μία μέση στενοτομή μπορείς να επιστρέψεις σε πλήρη λειτουργικότητα μέσα σε 2-3 μήνες, ενώ με την μικροεπεμβατική μέθοδο, χάρην ευκολίες την ονομάζω μικροεπεμβατική, τέλος πάντων, λέγεται και καρδιοχειρουργική ελάχιστη επεμβατότητα, αλλά χάρη συντομίας. Λοιπόν, η ανάρρωση του ασθενούς γίνεται μέσα σε 2 εβδομάδες, σε 3 εβδομάδες το αργότερο ο ασθενής είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και μπορεί να διεξάγει όλες τις καθημερινές του λειτουργίες και να πάει στην δουλειά του. Κύριε Κοφίδη, επίσης, ναι, παρακαλώ. Άλλα βλέπουμε λοιμώξεις. Δεν βλέπουμε λοιμώξεις κατά τη μικροεπεμβατική καρδιοχειρουργική. Δεν βλέπουμε σοβαρές αιμορραγίες. Για παράδειγμα, όταν ένας ασθενής βγαίνει από το χειρουργείο μετά από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς με μέση στεγνοτομή, η αιμοσφαιρίνη του πέφτει συνήθως στο 8. Με την καρδιοχειρουργική ελάχιστης επεμβατότητας η αιμοσφαιρίνη μένει στο 11 με 12. Δηλαδή, οι δυνάμεις που έχει ο οργανισμός πλέον για να αναρρώσει μετά την επέμβαση είναι πολύ υψηλότερες με τη νέα μέθοδο. Κύριε καθηγητά, οι αριθμίες εκλείπουν. Οι αριθμίες στην καρδιά μετά από εγχείρηση καρδιάς είναι ελάχιστες σε σχέση με την επέμβαση που διεξάγεται με τον κλασικό τρόπο μέσω στερεότητας. Μια σουλής από τα πλάγια που ούτε καν φαίνεται σε όλες τις ηλικίες, κυρίως φυσικά σε νέα άτομα και κυρίες, δεν συγκρίνεται με αυτό της μέσης στερεοτομής, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αποθετικό τραύμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι το σημαντικότερο μέρος της εγχειρήσεως. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, από τότε που και εγώ σπούδαζα ιατρική εκεί στη Γερμανία, πριν 10-12 χρόνια ήταν η βιωσιμότητα στους δύο τύπους της καρδιάς, των βαλβίδων της καρδιάς, τεχνητή ή από ζωικής προέλευσης, ήταν διαφοροποιούμενη, αλλά δεν συνδυάζονταν πάντα με την μακροζωία. Όχι πάντα. Τώρα πόσο έχει προοδεύσει. Ένα τη μητροειδή βαλβίδα, για παράδειγμα. Στον χώρο της εγχειρήσεως της μητροειδούς βαλβίδας, ένας έμπειρος χειρουργός οφείλει να επιδιορθώσει τη μητροειδή βαλβίδα και όχι να την αλλάξει. Εφόσον η μητροειδής βαλβίδα δεν επιδιορθώνεται λόγω σοβαρών βλαβών, τότε μπορεί να την αντικαταστήσει με μια είτε μηχανική, όπως είπατε, είτε βιολογική προσθήκη. Με μια βαλβίδα που είναι είτε από γουρούνι, είτε από αγελάδα, είτε μηχανική, μεταλλική, που αποτελείται από τιτάνιο με διπλή επικάλυψη άνθρακα. Επεξεργασμένο άνθρακα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά θεωρώ αυτές τις μεθόδους απαρχαιωμένες. Είναι αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα με συγκεκριμένες βελτιώσεις, αλλά δεν θεωρώ ανάλογες με την φύση ή με αυτό που απαιτεί η καρδιά για να επουλωθεί, για να επαναλειτουργήσει με τον τρόπο που πρέπει. Καθώς ομιλούμε αυτή τη στιγμή στο εργαστήριό μας στην Σιγκαπούρη, διεξάγουμε χρηματοδοτημένα από το κράτος πειράματα για τη δημιουργία μιας βαλβίδας, την οποία ονομάζω φυσιολογική βαλβίδα, η οποία δηλαδή θα έχει ακριβώς την κατασκευή, την όψη, τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα της ανθρώπινης μητροειδούς βαλβίδας. Εφόσον επιτύχουν αυτά τα πειράματα σε μεγάλα ζώα, θα περάσουμε σε κλινική μελέτη. Συγχρόνως όμως, όπως γνωρίζετε, έρχονται στην αγορά και οι διαδερμικές μητροειδείς βαλβίδες, οι οποίες φυσικά θα απαλύνουν τον πόνο μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Στη δεδομένη φάση όμως δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευρεία βάση. Όπως βλέπετε, η επιστήμη προχωράει. Όσο λοιπόν και να ανθίστανται διάφοροι παράγοντες ή χειρουργοί της παλιάς γενιάς, αργά ή γρήγορα θα αντικατασταθεί η μέση στερεοτομή και όλες αυτές οι απαρχαιωμένοι τύποι, τέλος πάντων, βαλβιδών ή άλλων εργαλείων θα αντικατασταθούν με νεότερους. Είναι η φύση του ανθρώπου. Εμείς στη Σιγκαπούρη προσπαθούμε να συμπλέξουμε με αυτήν την με αυτό το trend, με αυτή την τάση και φυσικά να προσδώσουμε και εμείς τη
συνεισφορά μας στον τομέα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου εδώ να σας ρωτήσω. Καταρχήν, εσείς είστε στη Σιγκαπούρη και οργώνετε όλο τον κόσμο. Κάποιος που μας ακούει, ή Έλλην ή κάτοικος της χώρας, πού μπορεί να απολαύσει των υπηρεσιών σας και των δυνατοτήτων? Μπορείτε, εγχειρίζετε, υπάρχουν τρόποι, διαδρομές για να είστε εδώ κάποια στιγμή για να σας επισκέπτονται ασθενείς? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας? Η επαφή μαζί μου γίνεται επίσημα μέσω διαδικτύου, μέσω email, με την γραμματεία ασθενείς και συναδέλφους στην Ελλάδα. Έρχομαι σχετικά συχνά στην Ελλάδα, οπότε κατόπιν συνεννοήσεως κάνω και επεμβάσεις στην Ελλάδα, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και ορισμένα μεμονωμένα προγράμματα, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να ξέρω συγκεκριμένα τηλέφωνα και σημεία επαφής, όπου ιδιαίτερα στην Αθήνα. Δεν γνωρίζω όμως κατά πόσο είναι εγκατεστημένα προγράμματα με αποτελέσματα τα οποία έχουν τεκμηριωθεί κτλ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν μπορώ να συστήσω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, απλά και μόνο επειδή αγνοώ τα συγκεκριμένα σημεία επαφής. Η Ελλάδα δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχει προωθήσει αυτή τη μέθοδο ιδιαίτερα και μπορώ να πω ότι εκλείπει στο γενικότερο ελλαδικό χώρο ως πρόγραμμα, όχι ως μεμονωμένη προσπάθεια. Θα σας το ρωτούσα αυτό, έτσι νυφάλια και αντικειμενικά, εκ μέρους μου τουλάχιστον, η μικροεπεμβατική σε ποιο βαθμό είναι αναπτυγμένη στην Ευρώπη και σε ποιο στην Ελλάδα? Δυστυχώς, αν και Έλλην, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η ελληνική καρδιοχειρουργική σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα δεν έχει προχωρήσει παράλληλα με την ταχύτητα της προκοπής στην Ευρώπη. Και όταν μιλάω για Ευρώπη, αναφέρομαι συνήθως στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία, όπου η μικροεπεμβατική καρδιοχειρουργική ελάχιστης επεμβατότητας έχουν συνειδηθεί, αν όχι εφευρεθεί εξ ολοκλήρου, και έχουν μεταπηδήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλά χρόνια μπροστά. Σημασία έχει αυτό που είπα προηγουμένως. Όχι να υπάρχει ένας μεμονωμένος χειρουργός ο οποίος να το κάνει κάπου στην Αθήνα κτλ. Και να απαιτούνται τέλος πάντων πολλά χρήματα, μεταβίβαση στην Αθήνα κτλ. Το θέμα είναι η Ελλάδα να έχει εγκαταστήσει αυτές τις μεθόδους και τα σύγχρονα εργαλεία τα οποία συνέπονται αυτό με ομοιογενής κάλυψη της χώρας όσον αφορά αυτές τις τεχνικές, για να πούμε ότι προχώρησε αυτή η τεχνική. Αυτά πρόοδο. Πρόοδος είναι η καθολική χρέωση στην Ελλάδα, ώστε ο ασθενής στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη, στα νησιά, να έχει πρόσβαση προς αυτές τις τεχνικές. Κύριε καθηγητά, λέει η παροιμία, κανείς δεν αγιάζει στον τόπο του. Και βεβαίως είχε πει και ο Φίλιππος τον γιο του, τον Αλέξανδρο, αγόρι μου, παιδί μου, είναι μικρή η Μακεδονία για σένα. Εσείς δεν χρειάζεται βεβαίως αυτό να το δεχτείτε για τον εαυτό σας. Εγώ όμως το λέω με σθένος, ότι προφανώς είναι μικρή για τέτοιους οικουμενικούς Έλληνες μόνο η χώρα. Αλλά έστω και έτσι, η δική σας σκέψη, εφόσον είστε, θεωρώ, σε μια σταθερή πορεία κορύφωσης της καριέρας σας, εμπεριέχει άμεσα επιστροφή στον τόπο ή προγράμματα που να συνδυάζουν παραμονή και... Κοιτάξτε, θα μιλήσω κάπως γενικά και αόριστα. Συγκεκριμένο πλάνο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφής μου στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Άγνωστε η βουλή του κύριου. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η πρόθεσή μου να βοηθήσω στο βαθμό που μπορώ τους συναδέρφους στην Ελλάδα με τις συχνές μου επισκέψεις. Είναι το χόμπι μου κυριολεκτικά να διδάσκω αυτές τις τεχνικές ελάχιστες επεμβατότητες μέσα από συνέδρια, μέσα από ημερίδες, μέσα από το χειρουργείο, αυτό καθεαυτό. Υπάρχουν διάφοροι που έχουν την ίδια πρόθεση, μοιράζουν την ίδια πρόθεση μαζί. Αυτό που πραγματικά θα ήθελε να ακούσει και ο ακροατής σε όλη αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση είναι και η προσωπική σας αντίληψη για τα πράγματα, γιατί στην εκπομπή με τη δύναμη της αλήθειας παραθέτει ο κάθε συνδετημόνας την ραδιοφωνική
τον άνθρωπο, τη φύση, το σύμπαν, τις σχέσεις, τη σχέση γνώσης, πίστης, την υπερβατική αντίληψη των πραγμάτων, την κοσμοθεωρία. Και αυτό οπωσδήποτε θέλω στο επόμενο πεντάλεπτο να το αναπτύξουμε, αφού πρώτα σας ρωτήσω τι, πάνω σε τι εργάζεται, ίσως προς εφαρμογή στο άμεσο μέλλον. Ναι, το εργαστήριό μας και γενικότερα η πανεπιστημιακή μας κλινική βρίσκει από εγχειρήματα. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά μερικά. Αυτή τη στιγμή ιδρύουμε με τη βοήθεια βαριάς βιομηχανίας στον χώρο της καρδιοχειρουργικής, της εταιρείας Medtronic και της εταιρείας Edwards από τις ΗΠΑ, ένα κέντρο αριστείας, Center of Excellence, στην καρδιοχειρουργική, το οποίο θα λειτουργήσει ως παγκόσμιος φάρος για την εκπαίδευση καρδιοχειρουργών, νοσηλευτών και νοσηλευτριών, καθώς και καρδιοτεχνητών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, στη Σιγκαπούρη. Αυτό ήταν ένα όνειρό μου εδώ και πολλά χρόνια. Ένα άλλο πρόγραμμα που είδα, περνάμε έπειτα στη δημιουργία, στην κατασκευή ειδικών καμερών, ενδοσκοπικών καμερών, οι οποίες δεν χρειάζεται να διαπεράσουν τον θώρακα, οπότε δεν ανοίγουμε επιπλέον τρύπες στον θώρακα για να μπουν οι κάμερες. Κάμερες οι οποίες στηρίζονται πάνω σε ήδη υπάρχοντα εργαλεία με μαγνητισμό και διάφορες άλλες μεθόδους, μικροσκοπικές κάμερες, στερεοσκοπικές κάμερες κτλ. Ένα άλλο εγχείρημα είναι η βελτίωση των εργαλείων στην μικροεπεμβατική εγχείρηση bypass και βαλβίδων, οπότε οι οπές να γίνονται, οι τομές να γίνονται όλο και μικρότερες και η διεξαγωγή της επέμβασης όλο και ευκολότερη για τον ασθενή. Ένα άλλο μεγάλο εγχείρημα που νομίζω θα ότι προσπαθούμε πλέον όχι να πουλήσουμε στον ασθενή το κόστος μιας εγχείρησης ή μια βαλβίδα, αλλά το όλο πακέτο της εμπειρίας του από το α στο ω στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή προσβλέπουμε δηλαδή να γίνεται μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, να βγαίνει ο τραχιοσωλήνας μέσα στις 6 ώρες, ίσως μέσα στο χειρουργείο, ο ασθενής να φεύγει στην φυσιολογική, στον θάλαμο, στο φυσιολογικό θάλαμο, να φεύγει από την ΜΕΘ, δηλαδή μέσα στην ίδια μέρα, το αργότερο το πρωί, το επόμενο πρωί της εγχείρησης, και να πηγαίνει στο σπίτι του μετά από επέμβαση ελάχιστης επεμβατότητας μέσα σε 3 μέρες μετά από εγχείρηση καρδιάς. Αυτό έχει τεράστια προσωπικά αλλά και οικονομικά ωφέλη για το χώρο της υγείας. Υπάρχει μια σειρά από άλλα project. Αυτή τη στιγμή γράφω για παράδειγμα ένα βιβλίο το οποίο ελπίζω να φέρει ένα είδος μαθησιακής επανάστασης στο χώρο της καρδιοχειρουργικής, ένα βιβλίο πολυμέσο στη μικροεπεμβατική και υβριδική καρδιοχειρουργική. Δέχτηκε με ομοφωνία η εταιρεία, ο εκδοτικός οίκος CRC Press, για άλλους γνωστή ως Taylor & Francis στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, να το έχετε υπόψη σας ότι τα barcodes αρχίζουν να εξαφανίζονται και εισέρχονται στην αγορά πλέον τα τετραγωνάκια αυτά με τις βουλίτσες, τα λεγόμενα QR codes, τα οποία μπορούμε να κάνουμε σκάν με το κινητό μας, με το iPad, με οτιδήποτε και μας πάνε κατευθείαν στην ιστοσελίδα του διαφημιστή. Με τον ίδιο τρόπο, με αυτά τα τετραγωνάκια, τα λεγόμενα QR codes, Quick Response Codes, μπορεί ο φοιτητής, ο εκπαιδευόμενος, ο καρδιοχειρουργός που θα διαβάσει το βιβλίο να κάνει σκάν με το τηλέφωνό του και να μεταφερθεί αυτομάτως στη ιστοσελίδα, στο YouTube κτλ. Όπου μπορεί να παρακολουθήσει το πώς διεξάγεται η εγχείρηση. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα πραγματικά να συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή και μακάρι όσο είστε στην Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό να κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή. Στο σημείο όμως αυτό θέλω να σας ρωτήσω ευθέως στην αναφορά που έκανα προηγουμένως. Επιστήμη και υπερβατική σχέση. Δεν θα το πω θρησκεία, δεν θα το πω θεολογία. Στο μυαλό σας, σε ένα τόσο επιτυχημένο εγκέφαλο που οι αλγόριθμοι του λειτουργούν σε επίπεδο φυσικής επιστήμης, μαθηματικής επιστήμης και το συνδυασμό που παράγουν τις άλλες μεγάλες όπως είναι και η ιατρική. Πόσο σημαντικό παράγοντα παίζει το δίπολο, ίσως η αντίθεση, η αντίφαση ή τελικά δεν είναι αντίφαση μεταξύ γνώσης και πίστης. Είναι η πίστη τελικά στην υπηρεσία της γνώσης για να φτάνει ο άνθρωπος μέσω της παρέτησης από το εγώ του στο ανώτατο πίστη, ίσως και για θρησκεία σε αυτό που διακονείται. Νομίζω μία είναι η αγάπη, μία είναι η σύμπασα ουσία, μία είναι η ενέργεια, όλα έχουν περιγραφεί πλήρως στα Ευαγγέλια, στην Αγία Γραφή, όλα έχουν αναφερθεί στο παρελθόν και όσο περισσότερο αναπτύσσει κανείς τις εγκεφαλικές του γνώσεις, προσεγγίζει και την
έννοια του Θεού. Κάποια στιγμή ακόμη και ο Αϊνστάιν ή οποιοσδήποτε άλλος δύναμη της πίστης, όχι μόνο ως μέσο, αλλά ως αυτοσκοπό. Η επιστήμη είναι ένα εργαλείο και εμείς οι καρδιοχειρουργοί δεν είμαστε θεοί, έτσι, είμαστε μέσο στα χέρια του Θεού για να βοηθούμε ανθρώπους για τη διεκπεραίωση ενός ίδιου σκοπού. Όλοι μας έχουμε ένα σκοπό στη ζωή και αυτό που θέλω να περάσω το μήνυμα στα νέα παιδιά στην Κομωτινή είναι ότι με πίστη και με θέληση δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε σε κοσμογονικές θεωρίες ή στη θεωρία του υπερπέραν και τη θέση του Θεού μέσα σε αυτό. Θέλω να πω όμως ότι χωρίς πίστη, χωρίς θέληση, χωρίς ταλέντα ανεκμετάλλευτα και στην Ελλάδα φυσικά όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα είναι ένα. 28 ή τον τρόπο δόνησης του σωματιδίου του Hobbes για παράδειγμα που εξηγεί την διαφοροποίηση των στοιχείων. Το γιατί είμαι εγώ άνθρωπος και η πέτρα είναι πέτρα για παράδειγμα. Όλα αυτά θα τα ανακαλύψει κανείς ο οποίος αναζητεί τον Θεό. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Πολύ μακριά από αυτό. Αυτό που θέλω να πω όμως στα παιδιά που αγωνίζονται τώρα, να περάσουν εξετάσεις, να δώσουν το δικό τους στίγμα στη ζωή. Όταν μπαίνετε μέσα 12 η ώρα τα μεσάνυχτα για να πάτε στην Αθήνα, ανοίγοντας τους προβολείς του αυτοκινήτου, βλέπει μόνο 100 μέτρα μπροστά. Πρέπει να ανησυχείτε, παιδιά. Οι νεαροί επιστήμονες. Έτσι είναι και η ζωή. Εμείς οι άνθρωποι με τα περιορισμένα μας μέσα δεν μπορούμε να δούμε παραπάνω από αυτά τα 100 μέτρα ώρες-ώρες. Και εγώ όταν έφυγα το 87 από την Ελλάδα και θα ήθελα με την ευκαιρία να χαιρετήσω τους συμμαθητές μου που διοργανώνονται Union στα 30 χρόνια από τότε, ότι πίστευα ότι όλα είχαν τελειώσει. Όχι, ήταν απλώς μια αρχή. Στα αγωνιζόμενα νιάτα εκεί στην Κομωτινή η ζωή έχει πάρα πολλές εκπλήξεις και δεν πρέπει να χάνουμε την πίστη και την ελπίδα μας. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω ολόθερμα για την ευρεία και βαθιά αυτή συζήτηση γνώσης, επιστημοσύνης, υπερηφάνειας, προβληματισμού και προτύπων που εκπέμπετε. Να είστε καλά και ελπίζω σύντομα να σας έχουμε και κοντά μας. Ευχαριστώ και αντεύχομαι πάντα υγεία και προκοπή. Γεια σας.